με τον κύριο Θανασούλη, τον διευθυντή της Επισκοπής Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Επισκεφτήκαμε σήμερα και θα συνεχίσουμε την επίσκεψη και με το Άργος. Τα έργα που πραγματοποιούνται εδώ στον Ναύπλιον. Ξεκινήσαμε, όπως είδατε, γιατί μαζί κάναμε αυτές τις επισκέψεις για να γνωρίσουν και οι συμπολίτες μας το σημαντικό έργο που γίνεται και στον τομέα του πολιτισμού στην πατρίδα μας, εδώ στον τόπο μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Αγία Μονή, που είδατε πώς προχωρούν τα έργα και την ακροναυλία. Τώρα βρισκόμαστε στο Μπούρτσι, που και εδώ προχωρούν τα έργα με το χρονοδιάγραμμα, βάση του χρονοδιάγραμματος που έχουμε χαράξει με τον κύριο Αθανασούλη, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Είδατε λοιπόν ότι προχωρούν με ταχύτητα, εκτός του γεγονότος ότι αυτή την βαριά πολιτιστική κληρονομιά έχουμε την υποχρέωση να τη συντηρήσουμε, να την αναδείξουμε, πράγμα το οποίο με αυτό το πρόγραμμα το ευρύ του Υπουργείου Πολιτισμού κάνουμε πράξη. Είναι τώρα στη δύσκολη αυτή φάση της οικονομίας μας και μια ανάσα για πολλούς συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι εργάζονται εδώ σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της ανεργίας. Εκτός λοιπόν το μακροπρόθεσμο όφελος που είναι βεβαίως η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και το αναπτυξιακό εργαλείο, γιατί όλα αυτά τα έργα θα είναι σημείο αναφοράς και θα βοηθήσουν και θα δώσουν όθηση, μεγαλύτερη όθηση στην ανάπτυξη της πατρίδας μας, βρίσκουν δουλειά αυτή τη στιγμή και πολλοί συμπατριώτες μας. Ο κ. Θανασούλης θα σας πει περισσότερα στοιχεία για το τεχνικό κομμάτι και αν θέλετε κάτι πλέον να τον ρωτήσετε για τις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί όπως έχουμε πει εδώ στο Μπούρτσι θα λειτουργήσουν και αίθουσες εκδηλώσεων και εστιατόριο, ώστε να έχει και το Υπουργείο Πολιτισμού κάποια έσοδα για τη συντήρηση όλων αυτών των μνημείων, και πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε σε μια διεύθυνση, στη συγκεκριμένη εφορία, τον κύριο Θανασούλη, που έχουμε άριστη συνεργασία, όπως έχουμε και με την κυρία Παπαδημητρίου, γιατί σε κάποια φάση θα δούμε και τα υπόλοιπα έργα της τετάρτης εφορίας, που και εκεί συντελείται ένα σημαντικό έργο. Θα σας πει λοιπόν λεπτομέρειες και για τον Μπούρτσι και για το πυργόσπιτο του Αγίου Ανδριανού και για το Μέρμπαγκα και για το Ταλάντι στο Αραχνέο, αλλά και απέναντι εδώ στους Μήλους που βρέθηκαν τα τέσσερα εκκλησάκια τα Βυζαντινά. Αυτό το που είπε ο κύριος Υπουργός και νομίζω σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι το ευρύτερο πρόγραμμα επεμβάσεων στα μεσογειακά μνημεία της Αργολίδας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αλλάζει όψη όλων των σημαντικών μνημείων της Αργολίδας, κυρίως στην περιοχή του Άργους και του Ναυπλίου, με αποτέλεσμα η υπεραξία που έχει οι ίδιες αυτές οι πόλεις να αυξάνεται κατακόρυφα. Δημιουργούμε νέους τουριστικούς προορισμούς και φυσικά δίνουμε δουλειά στους ντόπιους μέσα από τα έργα αυτοεπιστασίας που κάνουμε, με ένα πρόγραμμα το οποίο αγγίζεται 9 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια τεράστια επένδυση η οποία μένει στον τόπο. Το έργο το οποίο κάνουμε στον Ναύπλιο είναι μεγάλο. Είναι η ανάδειξη της ακροναυλίας σε ένα νέο και άγνωστο τώρα αρχαιολογικό χώρο. Η ανάδειξη του κάστρου της Καστρογεσίδας Μπούρτζη, που θα αποκτήσει και νέα χρήση. Η ανάδειξη της σημαντικότερης βυζαντινής μονής στην Αργολίδα, της Αγίας Μονής. Βεβαίως η ανάδειξη της Εκκλησίας των Ταξιαρχών στην Ερμιόνη. Και επίσης έχουν ενταχθεί και μια σειρά άλλων επεμβάσεων σε μνημεία, με πρωτοβουλία και με στην βοήθεια του κυρίου Ανδριανού, όπως η ανάδειξη και η ολοκλήρωση της ανάδειξης της Παναγίας στο Μέρμπακα, η αποκατάσταση του πυργόσπιτου στον Άγιο Ανδριανό, η αποκατάσταση του κάστρου της Τριάδας και η αποκατάσταση της Βυζαντινής Μονής, Παλαιάς Μονής Ταλαντίου, στο Χέλι, στο Ραχνέο. Άρα πολλές παρεμβάσεις σε πολλά σημεία. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται με ταχύτερους αριθμούς, παρά τις όποιες δυσκολίες, ξέρετε, που έχουν προκύψει από την κρίση και από τις δυσμενείς συνθήκες. Τα έργα αυτά, εκτός από το διακύβευμα και το οικονομικό για τον τόπο, έχουν αποδώσει ένα τεράστιο πλούτο αρχαιολογικών πληροφοριών, οι οποίες θα δουν τώρα το φως της δημοσιότητας και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για την ιστορία και την αρχαιολογία της Αργολίδας.